Ειδική εκδήλωση στη μνήμη του αείμνηστου Δημάρχου Χρήστου Τέγου διοργάνωσε το Δημοτικό Συμβούλιο Καρδίτσας. Ο Χρήστος Τέγος διατέλεσε για 2 τετραετίες Δήμαρχος Καρδίτσας και επίσης για 2 δεκαετίες Δημοτικός Σύμβουλος. Στη διάρκεια της εκδήλωσης έγιναν τα αποκαλυπτήρια του πορτρέτου και η ανάρτησή του στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Πριν τα αποκαλυπτήρια μίλησαν για τον Χρήστο Τέγο ο Δήμαρχος Καρδίτσας Κώστας Παπαλός, ο συνεργάτης του στη Λαϊκή Συσπήρωση Μανώλης Τσίπρας και ο γιος του Μιλτιάδης. Στην απόψινή εκδήλωση θυμάμαι έναν άνθρωπο που έδωσε τη ζωή του με ήθος, ανιδιοτέλεια, σεμνότητα στο χώρο της πρώην τοπικής αυτοδιοίκησης. Νομίζω πως δεν είναι ώρα για από μεριάς της οικογένειας για βαθιστόχαστες πολιτικές αναλύσεις γύρω από το πρόσωπο του Χρήστου. Ούτως ή άλλως αυτές είναι καταγεγραμμένες με τη συγκεκριμένη πολιτική του δράση, το έργο του ως δήμαρχος και ως αντιπολίτευση στο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης. Ενός έργου που στόχο είχε την ικανοποίηση των σύγχρονων λαϊκών αναγκών. Αξίζει όμως να σημειώσουμε αυτό που πολλές φορές μας ρωτάνε συνδημότες μας και φίλοι. Τι ήταν αυτό που έκανε τον Χρήστο τόσο απλό και προσιτό? Η απάντηση είναι πως ο Χρήστος δεν έβαζε τον εαυτό του έξω από τα καθημερινά προβλήματα. Πάλευε με όλες του τις δυνάμεις να αποκαλύψει τις αιτίες που γεννούν τα προβλήματα και τους τρόπους να τα επιλύσει.